έγραφα, έγραφα, μη ξέροντας πού θα με οδηγήσει. Ξεκίνησε λοιπόν η Κασάνδρα από μικρή ηλικία. Ένιωσε θυμό, ένιωσε απογοήτευση. Και σιγά σιγά όλο αυτό την κατέβασε σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια της ψυχής. Μέχρι που την οδήγησε στην εκδίκηση, που θεωρώ ότι είναι στην ουσία η έσχατη προδοσία του ίδιου μας του εαυτού. Όπως έγραφα λοιπόν, και ένιωθα, γιατί είχε γίνει το alter ego μου, όλα αυτά τα βαριά συναισθήματα, όταν ολοκληρώθηκε το βιβλίο, πώς είναι ο ναυαγός, ο οποίος βγαίνει στην αρχή υπόθυμος, έτσι ακριβώς ένιωσα. Και είχα υπόθυμη στο τέλος του βιβλίου. Αλλά η ηρωίδα μου, μου έδωσε το φιλί της ζωής. Τώρα, γιατί μου έδωσε το φιλί της ζωής? Ενδεχομένως, επειδή ήθελε να νιώσει το αίσθημα της γαλήνης για να βρει πραγματικά η ψυχή της την ευτυχία, μου το έδωσε από εγωισμό, γιατί κάποιος έπρεπε να πει τη δική της ιστορία, ή μου το έδωσε από αγάπη, γιατί ενδεχομένως στο τέλος και ίδια κατάλαβε ότι το μόνο συνέστημα που μπορεί να υπάρχει στη ψυχή μας και πρέπει να κυριαρχεί είναι αυτό το διάφανο, το κρυστάλλινο συνέστημα της αγάπης. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία του βιβλίου μου και στην ουσία γράφτηκε από την ίδια μου την ηρωίδα, η οποία με ξεπέρασε, και αυτό είναι το μαγικό, με ξεπέρασε. Έγραψε αυτή όλο το βιβλίο. Και το έχω πει κάμποσες φορές ότι ενδεχομένως θα έπρεπε η συγγραφέα του βιβλίου στο εξώπλο να λέει Κασάνδρα Μπέιλι, να μιλάει για την ηρωίδα μου και όχι για το Εύα Μαζοκοπάκη. Την ευχαριστώ όμως που με έκανε να ζήσω όλο αυτό που ήταν μεν βάρβαρο, που ήταν σκληρό, που ήταν ακάμπινο, αλλά από την άλλη που με αφύπνισε για να καταλάβω τι σημαίνει γονιός, τι σημαίνει κατεβαίνω στα έσκατα σκαλοπάτια του ψυχισμού μου και τι σημαίνει επιδίκηση. Απέφχομαι λοιπόν να μην υπάρχει σε καμία ψυχή αυτό το συνέστημα, αλλά παράλληλα συναισθάνθηκα τι λάθη κάνουμε εμείς οι γονείς απέναντι στα παιδιά του.